Άθλιες και επικίνδυνες χαρακτηρίζουν τις συνθήκες μετακίνησης με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, τα μέλη της πρωτοβουλίας εργαζομένων, φοιτητών και συνταξιούχων για τις αστικές συγκοινωνίες. Το αποτέλεσμα που βιώνουμε καθημερινά είναι ατέλειωτες ώρες αναμονής στις στάσεις των λεωφορείων, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες, με πόρτες να κλείνουν πάνω στο σώμα μας, με τραυματισμούς, με οχήματα που καταραίουν την ώρα που κινούνται. Καταγγέλουμε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε πάνω από 150 βλάβες λεωφορείων, κατέρευσαν και τα διπλά λεωφορεία, αφήνοντας τις πολύπαθες δυτικές συνοικίες στο έλεος του συνωστισμού και της ταλαιπωρίας. Τα μέλη της πρωτοβουλίας χαρακτηρίζουν δρομολόγια του τρόμου, τις καθημερινές μετακινήσεις με τα λεωφορεία του οργανισμού και δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη θέση εκεί που κάθεται ο οδηγός δεξιά, υπάρχει η άδεια του αυτοκίνητου. Εκεί πέρα στα καινούργια λεωφορεία τα αστωτά, τα καινούργια, τα τελευταία. Τα τελευταία τα λέω τις δεκαετίες. Δεν μιλάμε ότι είναι περσινά, έτσι. Τις δεκαετίες. Αναγράφεται ότι πρέπει να υπάρχουν 48 καθήμενοι, 116 όρθιοι και ένα αναπηρικό καροτσάκι. Σταματάει ποτέ η τροχέα, παρακαλώ, ή κάποιος υπεύθυνος από τον ΑΣΥΘ να μετρήσει πόσους όρθιους έχει μέσα στο λεωφορείο? Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, Γιώργος Κόδρας, δεσμεύτηκε ότι από τον Ιανουάριο αναμένουμε αισθητή βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας, καθώς θα αποδεσμευτούν αστικά λεωφορεία από τις γραμμές που θα παραχωρηθούν στα ΚΤΕΛ. Σήμερα δρομολόγια πραγματοποιούν συνολικά 331 λεωφορεία. Το Υπουργείο Μεταφορών λοιπόν προχωρά στην ανάθεση του μεταφορικού έργου εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος στα ΚΤΕΛ. Και που αυτό θα μας δώσει κάπου στις αρχές Ιανουαρίου την δυνατότητα να φέρουμε μέσα στον πολεοδομικό ιστό περίπου 60 με 70 λεωφορεία που σήμερα εκτελούν δρομολόγια εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ποσοστό κάλυψης των δρομολογίων από 60% που είναι σήμερα θα πάει στο 80%. Ο κύριος Κόδρας είχε συνάντηση με φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου που ταλαιπωρούνται καθημερινά για να μεταβούν στις σχολές τους στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το λεωφορείο της γραμμής 52. Τη Δευτέρα, μάλιστα πριν 2-3 μέρες που άνοιγε το ΤΕΙ και άνοιγαν και τα καινούργια τμήματα, όλο το ΤΕΙ ήταν ανοιχτό, δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και με το λί του ΟΑΣΤ και τα λοιπά, αλλά υπήρχε και άνθρωπος της ασφάλειας του ΟΑΣΤ που βοηθούσε τον κόσμο, για να το πω ευγενικά, να χωρέσει. Για να μην το πω με άλλο τρόπο. Τους έσβρωχνε μέσα. Ναι, αυτό λέω, αλλά δεν θέλω τώρα να θίξω για κανέναν, γιατί αυτές τις καταστάσεις... Γι' αυτά πρέπει να τα λέτε για να τα μαθαίνουμε. Εγώ τις καταλαβαίνω σαν ντροπή, δηλαδή και εγώ που ήμουν εκεί έλεγα, ρε παιδιά, αυτό είναι κατάδια, ας πούμε. Λες και ήμασταν ή στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Για δε το τη γραμμή 52 βλέπουμε, μήπως καταφέρουμε, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι μπορούμε να το κάνουμε, να φέρουμε δρομολόγια πιο κοντά στις ώρες αιχμής. Ο κύριος Κόδρας απάντησε και σε όσους χαρακτηρίζουν ξεπούλημα την εκχώρηση γραμμών του ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ, με απότερο στόχο την αύξηση του εισιτηρίου, λέγοντας ότι η τιμολογιακή πολιτική είναι συγκεκριμένη και δεν βρίσκεται στον ορίζοντα κάποια αλλαγή.